Τώρα θα μου πεις γιατί φοράω κράνος. Γιατί στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να ξεκλειδώνεις το κινητό σου με το κράνος. Face ID με κράνος. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου άρεσουν κι άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Γιατί οι περισσότεροι από εσάς που είστε σε αυτό το κανάλι δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά βοηθάει πολύ. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να σου πω, ξέρεις κάτω στην περιγραφή θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Γενικότερα με έχετε πει αρκετοί στο Instagram πώς μπορώ ρε Γιώργο να ξεκλειδώνω το κινητό μου ενώ φοράω κράνος. Ναι, είναι. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα κάτι. Δεν είναι τόσο ασφαλές και πραγματικά το κάνω αυτό το βίντεο να βοηθήσω. Δηλαδή, με την έννοια ότι θα μου πηγαίνετε και θα μου κλείνετε το κινητό ενώ οδηγάτε. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι θα σταματήσετε στην άκρη και θα χρησιμοποιήσετε το κινητό σας όταν το χρειαστείτε. Θέλετε να πάρετε κάποιο τηλέφωνο, κάποιο μήνυμα και πραγματικά είναι λίγο κουραστικό να βγάζεις το κράνος, ειδικά αν έχετε τα κράνη τα λίγο έτσι πιο που δεν έχουν κλειψάκι και θέλουν ένα ειδικό κούμπομα κάτω με το σκηνή που είναι ακόμα πιο ασφαλή. Αλλά. Είναι ένα βίντεο το οποίο πραγματικά χρειάζεται. Εσείς που οδηγάτε μηχανή, πολλές φορές έχετε πει να μπορούσα αρεσί να βάλω το Face ID να φοράω κράνος και όμως γίνεται, αλλά πραγματικά με πάρα πολύ προσοχή. Δεν θα κάνω αυτό το βίντεο για να μου ξεκλειδώνετε το κινητό ενώ οδηγάτε. Προφανώς έτσι σταματάμε στην άκρη, χρησιμοποιούμε το κινητό μας, ενώ φοράμε κράνος, ανοιχτή ακρόαση ή απαντάμε κάποιο μήνυμα στα γρήγορα και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας. Πάντα κράνος και πάντα ζώνη στο αυτοκίνητο. Λοιπόν. Πάμε να σας δείξω το κόλπο. Είναι πάρα πολύ εύκολο και πραγματικά οι περισσότεροι από εσάς δεν το πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει και όμως γίνεται. Αλλά έχει ένα κακό. Γιατί προφανώς δεν γίνεται όλα να είναι καλά σε αυτή τη ζωή. Το μοναδικό μικρό αγωγό είναι ότι πρέπει να έχετε iPhone 12 και πάνω. Γιατί από iPhone 12 και πάνω μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Face ID με μάσκα. Το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς για να βάλουμε ένα εναλλακτικό Face ID το οποίο θα αναγνωρίζει το κράνος. Γιατί. Το Face ID με μάσκα παίρνει περισσότερες λεπτομέρειες του προσώπου. Οπότε μπορεί να αντιληφθεί περισσότερες λεπτομέρειες όταν φοράμε κράνος. Οπότε θα μπορέσει να ξεκλειδώσει το κινητό μας εύκολα. Άνοιξε ο φακός για κάποιο λόγο. Οπότε πάμε να δούμε το πώς γίνεται. Παίρνουμε φυσικά το κράνος που είναι το απολύτως απαραίτητο για το σημερινό βίντεο. Δεν το φοράμε όμως. Το βάζουμε τέρμα πάνω ψηλά για να μπορέσουμε ουσιαστικά να φαίνεται αυτό το σημείο του προσώπου. Γιατί αν φορέσουμε κράνος, στο πρώτο πάτημα του Face ID, στο πρώτο βήμα, πρέπει να αναγνωρίσει το πρόσωπό μας. Οπότε αν φοράμε κράνος, λογικό είναι να μας αναγνωρίσει. Οπότε πάμε. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε φυσικά είναι να κάνουμε screen recorder και να βλέπετε εσείς. Οπότε πάμε ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις θα κατεβούμε φυσικά στο Face ID και κωδικός. Θα βάλουμε τον κωδικό που έχουμε. Και θα κατεβούμε και θα απενεργοποιήσουμε το Face ID με μάσκα γιατί εγώ το έχω ήδη διαμορφωμένο. Ωραία, ωραία. Οπότε πατάμε διαμόρφωση Face ID με μάσκα για εναλλακτική εμφάνιση. Το πατάμε και βλέπετε ότι λέει χρήση Face ID με μάσκα. Δεν χρειάζεται να φοράτε μάσκα κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης. Οκ. Οπότε, εμείς όμως θα τη φορέσουμε για να καταλάβει το κράνος η βλακιά, η πλέμπα. Λοιπόν, οπότε, αν εγώ το βάλω και πατήσω, βλέπετε ότι στο πρώτο βήμα. Θα μου πει ότι το πρόσωπό μου πρέπει να είναι καθαρό. Το οποίο δεν είναι στην προηγουμένη περίπτωση γιατί φοράω το κράνος. Οπότε, τι θα κάνω, θα σηκώσω το κράνος ψηλά σε αυτό το σημείο για να με αναγνωρίσει. Και φοράω το κράνος. Οπότε δείτε τώρα. Τέλεια. Οπότε πλέον το κινητό μας μας αναγνωρίζει με το κράνος. Και για του λόγου το αληθές, το κινητό μας. Μας αναγνωρίζει με τη μάσκα, με το κράνος. Παπ, άνοιξε. Βλέπετε. Παπ, για ανοίξει. Οπότε πλέον έχεις Face ID με μάσκα. Μπουμ! Δες τώρα ποια είναι η μαγιά. Πέραν από το ότι μπορείς να ξεκλειδώνεις το κινητό σου πλέον με το Face ID, γιατί φοράς κράνος, οπότε σταματάς την άκρη, απαντάς μηνύματα και φυσικά. Μπορείς πολύ εύκολα να πληρώσεις κιόλας. Άρα πας βενζινάδικο και δεν χρειάζεται να βγάλεις κράνος. Γιατί κάνεις. Πας εδώ. Ανοίγεις το κινητό σου γιατί σε αναγνωρίζεις πλέον το Face ID και κάνεις double tap. Οπότε σου ξυλοδώνουν και οι κάρτες. Οπότε πας στο βενζινάδικο, κάνεις double tap και μπορείς να πληρώνεις και με το κινητό σου. Έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να βγάλεις το κράνος, κλείσε, άνοιξε, βγάλε, Face ID, τάκ και έχεις και το ρολόι φυσικά. Αν έχεις ρολόι, double tap και στο ρολόι, το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά αν δεν έχεις ρολόι πλέον μπορείς να πληρώσεις και με το κινητό σου. Ξαναλέω, πολύ προσοχή. Δεν είναι αυτό το βίντεο το οποίο σας λέω το πώς να ξεκλειδώνει το κινητό σας ενώ οδηγάτε. Έτσι. Ποτέ κινητό την ώρα που οδηγάμε. Αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, τουλάχιστον σεβάσου τους ανθρώπους τους οποίους σε περιμένουν σπίτι. Τη γυναίκα σου, την κοπέλα σου, τους φίλους σου, ακόμα και τους γονείς σου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά. Οπότε πάρα πολύ προσοχή, πάντα ζώνη, πάντα κράνος και ποτέ το κινητό μας την ώρα που οδηγούμε. Είναι πολύ σημαντικό, κυρίως αν δεν σέβεσαι όπως είπα εσένα, τουλάχιστον σεβάσου και τους γύρω σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σας αρέσει και άλλο τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, ξέρεις πολύ καλά ότι χρειάζεται από link, θα το βρεις κάτω στην περιγραφή. Επίσης, το subscribe βοηθάει πολύ, καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πραγματικά το χρειάζομαι, όχι. Λοιπόν, οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Πάντα προσοχή, πάντα κράνος και ποτέ κινητό ενώ οδηγούμε. Έτσι, σταματάμε στην άκρη, χρησιμοποιούμε το Face ID με κράνος, ανοίγουμε το κινητό μας και τελειώνει εκεί. Πολύ προσοχή, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.